Ήταν 27 Ιανουαρίου του 1945, οπότε οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωναν το στρατόπεδο συγκέντρωσης Auschwitz-Birkenau και ταυτόχρονα αποκάλυπταν ένα από τα ειδεχθέσερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στους χώρους του οποίου βρισκόταν το μεγαλύτερο εβραϊκό νεκροταφείο της Ευρώπης, απέτησε φόρο τιμής στους 50.000 Εβραίους της Θεσσαλονίκης που δεν επέστρεψαν ποτέ από τα κρεματόρια. Θεωρούμε ότι ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας πρέπει να αναδείξουμε ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα στην πορεία της ανθρωπότητος, το οποίο βάλει κατά της αξίας του ίδιου του ανθρώπου, δηλαδή της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας. Είναι υποχρέωσή μας να πούμε με μια λέξη ποτέ ξανά. Ιδιαίτερα φορτισμένο χαρακτήρισε το χώρο του Πανεπιστημίου αντιπρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης, Λάζαρος Σεφιχά. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία που μετά από πολλά χρόνια σιωπής η Θεσσαλονίκη αρχίζει να μιλάει, αρχίζει να συμβιβάζεται με το παρελθόν της, αρχίζει να αναγνωρίζει αυτό που ήταν. Ήταν μια πολυπολιτισμική πόλη όπου κυριαρχούσε το εβραϊκό στοιχείο. Σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε, τον ιδιαίτερα φορτισμένο για μας, περάσανε πάρα πολλά χρόνια μέχρι να αναγνωρίσει η ίδια Θεσσαλονίκη αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Να συμβιβαστεί με το παρελθόν της, να μπορέσει να αποκτήσει πάλι την εξωστρέφεια την οποία την είχε χάσει για δεκαετίες και να αποκτήσει πάλι την πολιτισμικότητα, πολυπολιτισμικότητα την οποία είχε. Πολοέλξης αποτέλεσε παράλληλα με την εκδήλωση φωτογραφική έκθεση με 25 φωτογραφίες από τη δωρεά του συλλέκτη Ιωάννη Μέγα με κάρτ ποστάλ και εικόνες που ζωντανεύουν την ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης την περίοδο 1873 έως 1917. Η λύθη σίγουρα είναι θάνατος, αλλά αυτό που προεξέχει είναι ότι αυτό το δίδαγμα δεν αφορά τους Εβραίους. Αυτό το δίδαγμα αφορά όλη την ανθρωπότητα, διότι στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο άλλος ήταν ο Εβραίος, σήμερα είναι κάποιος άλλος. Με αυτό το σκεπτικό πρέπει να το δούμε. Εκδήλωση μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε και το Αμερικάνικο Διεθνές Σχολείο της Θεσσαλονίκης Pinewood. Στόχος της εκδήλωσης είναι τα παιδιά να μάθουν για το Ολοκαύτωμα. Ζούμε εποχές που δυστυχώς τα παιδιά δεν γνωρίζουν για το Ολοκαύτωμα. Αυτό δείχνουν τουλάχιστον οι πρόσφατες μελέτες. Στα πλαίσια αυτά, τα παιδιά δουλέψανε για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες, μαθαίνοντας πρώτα απ' όλα τις λεπτομέρειες για το Ολοκαύτωμα και στη συνέχεια γράψαν τα δικά τους ποίηματα, τις δικές τους ιστορίες, δημιουργήσαν τα δικά τους, τις δικές τους ζωγραφιές, artworks. Και γράψαν και κείμενα πάνω σε αυτά, δηλαδή μπήκαν σε μια διαδικασία μάθησης κατά την οποία σκέφτονται τι γράφουν, τι κάνουν. Θα πρέπει να το αναλύσουν δηλαδή πρώτα προτού το παρουσιάσουν. Οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική Κοινότητα της πόλης πριν την εκδήλωση κατέθεσαν στεφάνια στο μνημείο του Παλαιού Εβραϊκού Νεκροταφείου.